Εκεί. Λοιπόν, καλησπέριζουμε και απόψε, Τετάρτη 17 του μηνός. Έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένους μετά τη γυναική ομάδα του Πόλο που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα έχουμε τον προπονητή Έφορο, τα πάντα όλα του τμήματος των ανδρών. Αφού ο Έφορος είναι μόνο διαδικτυακά συνεργάτης πλέον. Τον κύριο Κώστα Δήμου. Μαζί του έχουμε και τον πιο άμεσο συνεργάτη του, θα έλεγα, που είναι στην ομάδα κάτω από τους άνδρες, που είναι οι νέοι άνδρες, όπως λέγονται στο άθλημα, τον κύριο Παναγιώτη Πρίμπα. Και μαζί μας είναι και ο αρχηγός της ομάδας του Αντρικού Πόλου, ο Νίκος Καλαϊτζής. Λοιπόν, να καλησπερίσω όλους σας. Καταρχήν, έλα κοντά κοντά στο μικρόφωνο. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Λοιπόν, πες και εσύ μια καλησπέρα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε από τον Κώστα να μας πει η φετινή χρονιά. Καταρχήν, για αυτούς που δεν ξέρουμε, να πούμε, έλεγα Κώστα, στο πρωτάθλημα της Α1, πώς είναι η διαδικασία, η λειτουργία του, αν υπάρχει play-off. Είναι δύο όμιλοι. Από φέτος είναι δύο όμιλοι, έτσι. Φέτος είναι... Ναι. Πώς τρέχει η Α1 φέτος. Γιατί είναι η πρώτη που γίνεται και το πρωτάθλημα. Μέχρι πέρσι ήταν πόσες, λέει. Πέρσι ήταν 14, πέρσι ήταν 12. Συνήθως το ένα άνδρα γινόταν με 12 ομάδες. Τώρα λόγω των τελευταίων χρόνων, λόγω COVID, τα τελευταία χρόνια δεν πέσανε κάποιες ομάδες. Με αποτέλεσμα φέτος να είναι 16 ομάδες. Γι' αυτό το λόγο χωριστήκανε... Αναγκαστήκανε για να... Ναι, για να μπορέσει να γίνει το πρωτάθλημα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, ώστε να χωρέσουν όλες οι διοργανώσεις και των εθνικών ομάδων αλλά και όλων των κατηγοριών. Υιοθετήσαν ένα σύστημα αυτό των δύο ομίλων των 8. Χωριστήκανε αυτές οι 16 ομάδες σε δύο ομίλους, οι οποίες δεν γίνανε με κλήρωση, ήταν ισοδύναμες. Ναι. Δηλαδή οι πρώτοι χωριστήκανε, οι δεύτεροι χωριστήκανε και το καθεξής. Έλα πιο κοντά μου να σε πενικάνω, γιατί σε πενιμισώ και δεν θέλω να θέλω σε μισό. Εσύ είσαι ο αρχηγός. Πάμε. Πάμε μόνο αρχηγός. Ναι. Λοιπόν, παίζουν δύο ομίλους, δύο γύρους αυτοί οι όμιλοι, δηλαδή 13. Ποιος είναι ο δικό μας όμιλος τον 8, έχουμε? Εμείς το δικό μας τον όμιλο είμαστε με τη Βουλιαγμένη, το Περιστέρι, τον Ιδραϊκό, τα Χανιά, τη Χίο, τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο. Νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον. Και ο Πανιόνιος. Έχουμε... Ο Ολυμπιακός πήγε στο Βόρειο Όμιλο. Ο Ολυμπιακός πήγε στο Βόρειο Όμιλο, στον άλλο Όμιλο. Στον άλλο Όμιλο, δεν υπάρχει Βόρειο Όμιλο, φαντάζομαι. Όχι, δεν είναι Βόρειο Όμιλο, δεν είναι γεωγραφικά χωρισμένη όμιλα. Είναι, σου λέω, είναι βάση της περσινής κατάταξης. Α, κάπως έτσι πήγαινε. Χωριστήκαν ισοδύναμα. Τώρα εμείς έχουμε διανύσει την έκτη αγωνιστική, δηλαδή έχουμε άλλη μια αγωνιστική, το παιχνίδι που παίζουμε το Σάββατο με το Βόλο, ώστε να τελειώσει. Τι ώρα είναι το παιχνίδι αυτό? Το παιχνίδι με το Βόλο είναι στις 5.30 ώρα. Στο Δημοτικό Κολυμπητήριο στην Αρτάκη. Στην Αρτάκη, ναι. Ο κόσμος όπου μπορεί να έρχεται. Ναι, ο κόσμος είναι κάτι το οποίο και μπορεί να έρχεται και τον θέλουμε να έρχεται, τον χρειαζόμαστε. Και υπάρχουν και κάρτες διαρκείας, θα μιλήσω και πιο μετά, που έχουν και ένα πολύ ωραίο δώρο σαν κλήρωση. Έτσι. Ναι, φέτος βγάλαμε κάποιες κάρτες φίλων, τις έχουμε ονομάσει. Που δεν πόλιονται στην ουσία, χαρίζονται. 10 ευρώ είναι το τίμημα. Ναι, έτσι. Ναι, το κάναμε. Είναι ένα τυπικό ποσό, το πιο τυπικό ποσό. Συμβολικό είναι το ποσό, γιατί με αυτό το ποσό μπορεί ο κάτοχος της κάρτας να μπαίνει σε όλα τα παιχνίδια της Α1 ανδρών και γυναικών. Είναι συνδεδεμένη αυτή η κάρτα με κάποιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ώστε να έχει κάποιες εκπτώσεις, και ταυτόχρονα μπαίνει και στην κλήρωση κάποια δώρα που κάνουμε, δηλαδή τώρα τα Χριστούγεννα. Έχει ένα τριήμερο. Έχει ένα τριήμερο στην Κεφαλονιά ή στην Ιθάκη. Οι κάτοχοι δηλαδή από τις κάρτες θα μπουν στην κλήρωση ποιος θα κερδίσει το δώρο. Σε όλη τη χρονική, σε όλη τη σεζόν. Μπορεί να βρουν κάρτες, να πούμε, στη γραμματεία του Πόλο που είναι στα γραφεία στην Αρτάκης. Ναι. Έχω και εγώ πάρει κάποιες κάρτες και έχω δώσει και θα πάρω κι άλλες. Υπάρχουν τα τηλέφωνα, να πούμε, για το panionios.polo.gr, ότι πια εδώ και 2-3 χρόνια είναι το site του τμήματος. Είναι το επίσημο site του τμήματος και ό,τι πληροφορίες στέλνουν σχετικά και με τις κάρτες και ό,τι πληροφορίες θα τα βρουν εκεί. Είναι εκεί όλα αναλυτικά. Panionios.polo.gr και η αντίστοιχη ομάδα στο Facebook. Λοιπόν, εκεί μπαίνουμε και τα βλέπουμε όλα. Ό,τι θέλουμε για το Πόλο, ημέρες αγώνων, όλες αγώνων κτλ. Και ημέρες και πότε παίζουν και αποτελέσματα και ό,τι έχει σχέση, ας πούμε, με τις κληρώσεις και με τις κάρτες και με τις συνεργασίες. Και με τις χορηγίες, και να διαβάσουν και ότι έχουν και κάποιες
χορηγίες ή κάρτα που μπορεί να έχει κάποια έκπτωση μήνυμα κλπ. Λοιπόν, ας κάνουμε μια πάσα τώρα στο φίλο μας εδώ, στον Παναγιώτη, που έχουμε ξαναέρθει στο στούντιο. Εσύ με τον Κώστα έχετε ξαναέρθει. Ναι. Πριν τρία χρόνια που δεν είχαμε κόφη. Σωστά, ναι. Σωστά. Λοιπόν, πες μας και εσύ, Παναγιώτη, εσύ είσαι στους νέους τώρα, συνεργάτης του Κώστα. Είμαι μαζί με τον Κώστα, το Δήμο. Πόσο καιρό τώρα είναι, πόσα χρόνια? Νομίζω ότι είναι ο τέταρτος χρόνος. Είμαστε μαζί με τον Κώστα Δήμου στους άντρες. Και εσύ είσαι ο προπονητής των νέων ανδρών, έτσι δεν είναι? Των νέων ανδρών καθώς και των εφήβων. Και των εφήβων. Υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε. Το δικό σας πρωτάθλημα, πες μας για το δικό σας, ξεκίνησε πιο νωρίς, είναι φάσεις και τέτοια. Έχει, φέτος έχουν γίνει λόγω της πανδημίας και λόγω της καινούργιας διοίκησης στην Ουσμοδία, μια καινούργια μετάταξη και μια, ας το πούμε, καλύτερη διοργάνωση και στις ημερομηνίες και γενικότερα σε όλα τα πρωταθλήματα, και έχουμε αρχίσει, οι νέοι άντρες έχουν ήδη άρχισει. Έχουν πριν ένα μήνα, έχει γίνει η πρώτη φάση, έχουμε παίξει, έχουμε περάσει. Είναι όμιλοι, ποιοι είναι οι δικοί μας? Ναι. Έχει γίνει η πρώτη φάση, έχουμε παίξει την πρώτη φάση, έχει περάσει ο Πανιώνιος πρώτος. Στις πόσες ομάδες είναι, σε γκρουπ? Ήταν πέντε ομάδες, έχει περάσει ο Πανιώνιος πρώτος. Έχει γίνει η κλήρωση, τώρα περιμένουμε την επόμενη ημερομηνία, η οποία είναι... Είχαμε αντιπάλους εκεί, από την Αθήνα κυρίως. Είχαμε από την Αθήνα, ναι, από την Αθήνα. Εντάξει, ήταν μια... Βιερέας και τέτοιοι είναι μέσα. Βιερέας Χαλανδρίου ήταν, ήταν το Φάληρο. Ίσης, το ο άσπροντος φίλος που λέω εγώ. Εντάξει, δεν είναι άσπροντος, εντάξει, είναι όλοι. Το Φάληρο έχουμε κάποιες αναμνήσεις, ναι, τέλος πάντων. Άλλες εποχές εκεί. Λοιπόν, ναι. Βαδίζουμε βάση σχεδίου. Σίγουρα η πανδημία ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Να αναφέρουμε ότι κάποιοι από τους νέους άντρες αγωνίζονται και με την πρώτη ομάδα. Ποια παιδιά είναι αυτά, να πούμε. Ότι δανείζει σε εισαγωγικά. Εσεί καλύπτεται μέχρι τα 21 ή κάνω λάθος? Όχι. Ηλικιακά. Οι νέοι άντρες έχουν δικαίωμα να είναι στους νέους άντρες ως και 22. 19. Α, κάπα 19 είναι στους νέους. Κάπα 19. Κοιτάξτε, είναι. Αλλά δίνεται και στην ανδρική ομάδα. Είναι 6 παιδιά τα οποία ήταν βάση σχεδίου και επιθυμία δικιά μου και επιθυμία του Κώστα. Ήταν άλλωστε το σχέδιο αυτό και είναι το σχέδιο κάποια στιγμή. Ο στόχος είναι να εξελίσσονται. Η φιλοσοφία είναι να παίζουν νέα παιδιά, πάνω εκεί να βασιστούμε μαζί με τις προσθήκες αυτών που υπάρχουν και να κάνουμε ένα σύνολο. Είναι στο DNA του συλλόγου γενικώ. Μπράβο, μπράβο. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ωραία. Να μιλήσει τώρα και ο φίλος μου εδώ, ο αρχηγός, ο Νίκος ο Καραϊτζής. Γιώργος. Ο Γιώργος Καραϊτζής, μπερδεύτηκα. Εσύ ξεκίνησες από τον Πανιώνιο στις Ακαδημίες. Ναι, μικρός. Ναι, είχα έρθει στις Ακαδημίες του Πανιωνίου, ήταν η πρώτη μου ομάδα στην Αθήνα. Ήμουνα 12 χρονών όταν ήρθα. Ερχόμουν Σαββατοκύριακα. Από έμενες? Εγώ είμαι από την Ιταία. Ναι, και ήμουνα, δηλαδή, το γνωρίζω το σύλλογο, εδώ πέρα έχω μεγαλώσει. Οπότε... Έκανε και κάποιο κύκλο σε άλλες ομάδες, δεν είναι κάπου να μιλήσουμε. Ναι, 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 μετά πήγα, είχα τον Παναγιώτη τον Πρίμπα στη Βουλιαγμένη, πολλά χρόνια και εκεί. Δηλαδή συνέχισα, ξεκίνησα τον Πανιώνιο, συνέχισα με τον Παναγιώτη στη Βουλιαγμένη και μετά επέστρεψα πάλι ως παίκτης της ανδρικής ομάδας πλέον. Ναι. Δεν είχα συμμετοχή. Και τώρα τα τελευταία δύο χρόνια στην ανδρική ομάδα. Έτσι. Ναι, 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 βέβαια. Λοιπόν, για πες μας τις εντυπώσεις τώρα, μου το έχει πει και ο κύριος Κώστας εδώ. Πώς το βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα, στο δικό μας όμιλο βασικά? Η αλήθεια είναι ότι... Κάναμε ένα μεγάλο, να πούμε ότι την προηγούμενη, πριν λίγες μέρες, κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη εκτός έδρας. Με τον Εδραϊκό. Που από ό,τι φάνηκε δεν ήταν. Ήταν αντίπαλος αρκετά έτσι δύσκολος. Έτσι. Είναι μια ομάδα που έχει βάλει τους ίδιους στόχους με εμάς. Δηλαδή είμαστε ανταγωνιστές. Α, να πούμε και τη λειτουργία. Τι γίνεται τώρα στο τέλος του φάσεως των ομίλων? Ποιοι προκρίνονται, δεν είπαμε, να πούμε. Να πούμε για τον κόσμο να ξέρει. Γιατί αυτό, ναι, ότι γίνονται αυτοί οι δύο. Και η τελική κατάταξη του ομιλού μας, τι? Μετά χωρίζονται, είναι λίγο πολύπλοκο το σύστημα. Οι δύο πρώτοι παίζουν ή όχι? Οι δύο πρώτοι πάνε, φτιάχνουν ένα όμιλο από κάθε όμιλο, δηλαδή τέσσερις ομάδες. Γίνονται τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων. Ο πρώτος και ο δεύτερος πηγαίνει στον ένα όμιλο, ο τρίτος και ο τέταρτος στο δεύτερο. Πέμπτος και έκτος στον τρίτο, έβδομος και όγδοος στον τέταρτο όμιλο
Αλλά παίζουν οι δύο με ποιους μετά. Και, αντίστοιχα παίζουν με τους πρώτους και τους δεύτερους ή τρίτους και τέταρτους αντίστοιχα από τον άλλο όμιλο. Ναι. Αλλά δεν είναι πολλά μάτς. Όχι, είναι μετά. Μόλις τελειώσει το δικό μας όμιλο. Παιχνίδια είναι. Ναι. Της ουσίας είναι τρία παιχνίδια εντός, τρία παιχνίδια εκτός. Κρατάς τη βαθμολογία φυσικά που έχεις κατοχυρώσει. Ναι. Βγαίνει μια κατάταξη εκεί και μετά αρχίζει επί την ουσία. Επί την και ουσία, μετά μπαίνουμε στα play-off. Στα play-offs οι οποίοι. Οι πρώτοι τέσσερις πάνε, πώς πάνε. Ο πρώτος όμιλος δεν παίζει στην πρώτη φάση των play-offs γιατί έχει μπει αυτομάτως στην οκτάδα. Όπως και ο τέταρτος όμιλος δεν παίζει στα play-out γιατί έχει πάει αυτομάτως στην περιοχή της καθόδου. Παίζουν μόνο οι ενδιάμεσοι, ο δεύτερος και ο τρίτος και μετά παίζουν αντίστοιχα, ας πούμε, ο πρώτος θα παίξει με τον 8ο, ο δεύτερος με τον 7ο, ο τρίτος με τον 6ο. Κρατώντας δηλαδή και τη βαθμολογία από τη... όχι, τη βαθμολογία την κρατάς μόνο στους ομίλους σου όταν κάνεις τις διάδες που λέμε, δύο, τέσσερις ομίλους των τεσσάρων. Μόνο εκεί. Από εκεί και πέρα πλέον, επειδή μπαίνεις στα play-offs, μετράνε οι νίκες. Πρέπει σε δύο νίκες προχωρήσεις στην επόμενη φάση των play-offs ή αν κάνεις δύο νίκες πας μετά να παίξεις κατάταξη για από κάτω. Είναι λίγο πολύπλοκο. Αυτό φυσικά είναι φυσικά για οικονομία παιχνιδιών γιατί όπως σας είπα λόγω πολλών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων δεν γινόταν να γίνουν τόσες πολλές αγωνιστές. Έχει και αγωνιστές εθνική. Έχουν εθνικές ομάδες. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Έχουμε παίξει έτσι παιχνίδια, έχουμε κάνει 5 νίκες, έχουμε χάσει από τη Βουλιαγμένη. Μόνο από τη Βουλιαγμένη, ναι. Είμαστε με στους στόχους μας γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό δεν το είπαμε. Να βγούμε στη διάδα. Ότι φέτος το καλοκαίρι με τη βοήθεια του κύριου Μπουζαλά κάθε χρόνο βάζουμε ένα στόχο. Φέτος είχαμε πει ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να πάρουμε ένα εισιτήριο στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μπούμε μέσα στην τετράδα σίγουρα. Μέσα στην τετράδα της τελικής κατάταξης πια. Ναι, να βγεις μέχρι την τετράδα, ναι, την κάνουμε και όταν τελειώσει το ποτάθλημα. Μετά τα play-off, ναι. Και θα παίζουμε σε πιο. Πώς λένε τρόφι, πώς λέγονται τώρα αυτά. Εκεί που παίζαμε κάποτε, εκεί που είχαμε πάει κάποτε. Σε κάποιο αντίστοιχο, εκείνο είναι. Σαν στόχο έχουμε να πάμε να πάρουμε ένα εισιτήριο για ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τώρα, αν θα είναι. Πώς λέγεται, Champions League. Europa Cup και Champions League. Champions League είναι ο πρώτος και ο δεύτερος. Champions League παίζει ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Και ο τρίτος. Τέταρτος και πέμπτος πάνε στο Europa Cup. Στο Europa Cup. Το λένε τρόφι μια εποχή. Το λένε UEFA ποδοσφαιρικό. Ναι. Όχι, αυτό που είχαμε πέσει είχαμε πάει τελικό. Λένε τρόφι. Το αντίστοιχο αυτό. Σωστό. Έχουμε και ένα τελικό να τα θυμόμαστε αυτά. Για το άθλημα, δύο τελικού έτσι να θυμόμαστε αυτά. Για το άθλημα που μα εκπροσωπεί, το μοναδικό στην Α1 μαζί με το γυναικείο. Κόψαμε τη δικιά σου κουβέντα. Ποιε είναι οι δικέ σου εντυπώσει από τη φετινή έτσι ομάδα. Αφού είσαι από πέρσι. Όπως είπε και ο προπονητής μας. Το παιχνίδι που πέρασε ήταν καλό τεστ, έτσι. Είχαμε και μια πολύ σημαντική απουσία του Νίκολα του Μοσκόφ. Να πούμε ότι είναι και ο μόνος ξένος. Έχουμε και ένα ξένο φίλο. Έχουμε δυνατότητα να έχουμε δύο, εμείς έχουμε ένα. Το παλικάρι αυτό που λέγεται Νίκολα Μοσκόφ. Και είναι. Είναι από το Μοντενέγκρο. Από το Παναγρόνιο. Έχει εμπειρία, τον πήραμε ποια ομάδα ήταν, ξέρω εγώ, εσείς θα φτάνετε αυτά. Παίζει στην Ελλάδα. Φέτος είναι η πέμπτη του χρόνια. Α, η πέμπτη του χρόνια. Παίζει τα τελευταία 4 χρόνια στην Ελλάδα με την ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης. Φέτος ήρθε να παίξει για τον Πανιόνιο. Μια χαρά. Για πες μας τώρα λοιπόν. Είχαμε αυτή την συμμετοχή. Αν δεν έπαιξε ο Μουσκόφ. Όχι, είχε τιμωρία και αυτό συσπήρωσε και την ομάδα. Παίξαμε. Ο οποίος είναι σε ποια θέση, φουνταριστός είναι ή όχι. Όχι, περιφερειακός. Περιφερειακός, μάλιστα. Ναι. Και εντάξει, αυτό πολλές φορές συσπηρώνει την ομάδα. Πήγαμε καλά, παίξαμε ομαδικά ο ένας για τον άλλον και καταφέραμε να κερδίσουμε στο τέλος. Εσύ αγωνίζεσαι. Περιφερειακός. Περιφερειακός. Ναι. Στο δικό μας τον όμιλο είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή οι πρώτοι τέσσερις με τους τέσσερις από κάτω είναι λίγο. Έχει διαφορά. Έχει μια διαφορά, ναι. Το ότι. Σαν να λέμε τώρα κοντά σε εμάς, γιατί από ό,τι έδειξε, εγώ δεν θέλω να το πω μειώνοντας τη δικιά μας ομάδα. Από ό,τι έδειξε, η Βουλιαγμένη μπορεί να μην είναι τόσο κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά έχει ένα ρόστερ έτσι και ένα δυναμικό έτσι. Είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη παράδοση. Μια ομάδα η οποία. Και με μπάτζετ, γιατί όχι να πούμε, γιατί χαλάνε και λεφτά. Δεν έχουν και άλλο άθλημα και στη Βουλιαγμένη, έτσι. Χτίστηκε το καλοκαίρι για να προσπαθήσει να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στον Ολυμπιακό ή να καταφέρει να μπει στους ομίλους του Champions League, ασχέτως αν δεν τα κατάφερε. Αυτό φυσικά δεν μειώνει τη δυναμική. Από εκεί και πέρα όμως εμείς έχουμε
Το Λεβεδιακό που κερδίσαν και το Περιστέρι. Και το Περιστέρι που έχει δυναμώσει. Και με τη Βουλιαγμένη, παρόλο που χάσαμε και έτσι όπως χάσαμε, κάναμε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Πολύ καλό κόκκο που προσωπικά στον Πέρτη είναι. Πολλά λάθη. Και λάθη. Όταν κάνεις λάθη με καλύτερη ομάδα. Να μαθαίνουμε αυτά. Να μαθαίνουμε αυτά τα λάθη μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ ήθελα να αναφερθώ τώρα που είναι μαζί μας και ο Παναγιώτης, σε σένα, γιατί ξέρω ότι πάντα μια ζωή δίναμε στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων κάποιους παίχτες, από τους έφηβους κτλ. Τι μπορούμε να πούμε τώρα για τα φετινά τμήματα έφηβους, νέους και τα λοιπά. Πάντα είχαμε... Πάντα ο Πανιώνιος είχε μια παράδοση να τροφοδοτεί τα εθνικά κλιμάκια. Να μιλήσουμε και για τους πιο χαμηλές, ναι. Θα δούμε. Ήδη ένας αθλητής ο οποίος εφτάσαν με την Εθνική Πέδο να πάρει και μετά. Με την Εθνική Πέδο, βεβαίως, ναι. Ο Μίντο Μπαγιούμι, ο οποίος στελέχωσε το... Και έφτασαν νομίζω στο τελικό. Στο τελικό χάσα. Ήταν δεύτερο στο Πανευρωπαϊκό. Στο Πανευρωπαϊκό, ναι. Πέδο, πόλο. Είναι πολύ τιμητικό για τον Πανιόνιο. Είναι πολύ τιμητικό για τον Πανιόνιο και για τον ίδιο το αθλητή και για το ίδιο για το σωματείο. Προσδοκούμε. Αντίστοιχα, περιμένω να δω πώς θα είναι και οι κλήσεις των νέων ανδρών. Και από εκεί προσδοκούμε κλήσεις. Γενικότερα, σας είπα, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να παρέχουμε αθλητές υψηλού επίπεδου οι οποίοι θα στελεχώσουν την αντρική ομάδα και θα βοηθήσουν τον κύριο Δήμο να έχει λύσεις πολλές, αλλά ταυτόχρονα λύσεις από αθλητές οι οποίοι είναι του Πανιωνίου. Ναι. Και έχουν και ένα δέσιμο. Βέβαια, μπράβο. Αυτό κάναμε και μια κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Πετινάτο και τον κύριο Παναστασίου. Εξεπλάγει θετικός. Που έχω μάθει, θα το ξέρετε κι εσείς, ότι η πολιτική πια του κύριου Μπουζαλά και των υπευθύνων εκ μέρους της διοίκησης είναι ότι δεν θα φεύγουν τα δελτία τόσο εύκολα πια. Άξι, από παιδες και παμπέδες για να πηγαίνουν. Αυτό δεν ξέρω πόσο μπορεί να κατηθεί αυτό σε άλλους, σε νομικό και σε επίπεδο, αλλά υπάρχει μια πολιτική που μακάρι να... Εμείς στον Πανιόνιο. Ευοδοθεί, έτσι, εντάξει, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Εντάξει, τα πράγματα αλλάξαν τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στον Πόλο, σε όλο τον τεχνικό. Γιατί εγώ έκανα αναφορά ότι πολλές, μου είπε και ο κ. Πετινάτος, ότι αν μετρήσουμε από τις κοπέλες και τους άντρες αντίστοιχα. Του Ολυμπιακού ο φουνταριστής δεν είναι δικός μας. Είναι με όλοι, δεν είναι μόνο ο Μυρίνης. Πού έπαιζε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν μπορείς μετά από κάποια ηλικία 19-20 χρονών. Άμα το επαγγελματικό επίπεδο είναι. Δεν μπορείς. Πλέον. Μετά ξεκινάνε πια. Καθένας μπαίνει, αλλά όταν μιλάμε για ανήλικους, εκεί άλλαξε το μεγάλο. Εκεί άλλαξε. Να μην φεύγουν και τα παιδιά από τα 16 χρονών. Πλέον τα παιδιά είναι ελεύθερα να φύγουν έτσι όπως γίνεται, όπως θέλουν. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές μετακινήσεις. Πριν γίνονται καθόλου. Δεν είναι μόνο στον Πανιόνιο. Εντάξει, είναι ένα πράγμα το οποίο θέλει. Και από ό,τι μου είπαν, δεν υπάρχουν και τροφεία. Στο ποδόσφαιρο λένε, ξέρω εγώ, ότι άμα είσαι μέχρι τα 16 κάπου, πρέπει ο άλλος να δώσει και ένα ποσό τυπικό και στο μπάσκετ. Εντάξει, αυτά είναι άλλα αθλήματα, είναι επαγγελματικά καθαρά. Σε εσάς δεν είναι και. Το πόλο θεωρείται. Οι αθλητές του πόλου θεωρούνται επαγγελματικά. Όχι, όχι, είναι αριστεχνικά. Είναι και στο Ολυμπιακό παντού. Υπάρχει στα αριστεχνικά. Δεν είναι στα πολιτικά. Δεν είναι ΠΑΕ ή ΚΑΕ. Δεν είναι, όχι. Σαφώς, εγώ για να ολοκληρώσω τη συζήτηση, εμάς ο στόχος και του κυρίου Δήμου και ο δικός μου είναι να στελεχώσουμε καλές ομάδες. Από καλούς αθλητές, το όραμα είναι αυτό, να υπάρχει υγεία, εννοώ στο σωματείο να υπάρχει υγεία και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια ενιαία πορεία ζήμωση των εφήβων με τους άλλους. Μπράβο, όλων των τμήματων με σκοπό ο αθλητής να θέλει να αγωνιστεί στην αντρική ομάδα. Είναι σημαντικό φέτος για να κλείσω
τη συζήτηση από μέρος μου, ναι, το ότι το σωματείο είναι έτσι σε υψηλό επίπεδο, στην Α1 εννοώ, ναι, είναι πολύ σημαντικό για ένα νέο αθλητή να έχει παραστάσεις, ναι, και κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε εβδομάδα να βλέπει παιχνίδια υψηλού επίπεδου και η ομάδα του να... Και να μπαίνει και στην πρώτη ομάδα από νωρίς. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και μια πολύ μεγάλη, έτσι που το είχα συζητήσει και με τον κύριο Δήμου, είναι ότι εγώ προσωπικά είχα να δω και ως αντίπαλος του Πανιωνίου αλλά και σαν έτσι, στο σωματείο μέλος, είχα να δω πολλά χρόνια στην κερκίδα του Πανιωνίου, να είναι η κερκίδα του Πανιωνίου γεμάτη από οπαδούς. Και από κόσμο. Κοίταξε, έχουμε παράδοση και αγαπάνε, γιατί είπαμε ότι το άθλημα αυτό κάνει περήφανο τον Πανιώνιο, κρατάει τη σημαία ψηλά. Σίγουρα. Και θέλω να μας πείτε κάτι και για το φετινό το ρόστερ το Α1 ο Κώστας. Και πάλι φέτος τι γενικό μέσο, τι μέσο όρο έχουμε. Νέα παιδιά είναι κυρίως. Ήταν η φιλοσοφία γενικά και το πλάνο. Ο παιδιά... Μοσκόφ είναι πόσο ετών, ο ξένος που ήρθε. 24. Η φιλοσοφία ήταν πάντα νέκαθεν να επενδύσουμε σε παιδιά μακροπρόθεσμα. Που έρχονται από κάτω. Ναι. Παιδιά τα οποία είναι νεαρής ηλικίας, να μείνουν στον Πανιώνιο και να πάμε βήμα-βήμα όλο πιο ψηλά. Τα τελευταία αυτά χρόνια αυτό γίνεται. Ίσως έχουμε την πιο νεανική ομάδα. Μπορεί να έχουμε και την πιο νεανική ομάδα, ναι. Έχουμε οι μεγάλοι μας παίχτες, δεν υπερβαίνουν τα 24-25 τους χρόνια. Έχουμε παιδιά 19 και 18 και παίζουν στην ομάδα. Από εκεί και πέρα αυτό είναι πολύ ευχάριστο και μας δίνει έτσι μια αισιοδοξία για το μέλλον. Αλλά δεν σημαίνει και κάτι, γιατί δεν φτάνει να είσαι μικρός, πρέπει να είσαι και ικανός. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ ώστε αυτή η νεανική ομάδα που λέμε να δυναμώσει, να αποκτήσει εμπειρίες, να αποκτήσει αυτό που λέμε την οτροπία του νικητή. Κάνει μια παράδοση, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Και ώστε και οι από κάτω σιγά σιγά να γαλουκηθούν με αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό που είπες, διότι το ρώτησα και την προηγούμενη εβδομάδα για τις κοπελιές που και αυτές ξεκίνησαν πολύ καλά. Αλλά εκεί πέρα πια ο στόχος είναι η εξάδα που μου είπε ο κ. Στάσος. Νομίζω 2-3 ομάδες πάνε στην Ευρώπη μόνο από το Βουλίο. Αλλά το ρώτησα για τη διαδικασία του πρωταθλήματος. Πώς είναι, ευρωπαϊκά και τέτοια. Και μας κάνει πολύ μεγάλη χαρά και ότι έχετε στόχο να παίξετε την Ευρώπη. Ανεξαρτήτως κόστους. Θα υπάρχει ένα κόστος, αλλά υπάρχει και το όφελος ότι ο Παναγιώτης θα ακουστεί να παίζει σε κάποιο επίπεδο. Το τμήμα της εντατοσφαίρισης, όπως είπε και ο Παναγιώτης, έχει μια υγεία που φυσικά αυτό. Ναι. Που πάει από πάνω μέχρι τα junior, έτσι. Από τα junior και το πάνω. Πηγάζει πάνω απ' όλα από τη διοίκηση και από τη, τον κύριο Μπουζαλά, από τη διαχείριση. Και τους δικούς τους συνεργάτες. Γιατί... Ναι, εμείς κάνουμε πράγματα, αλλά υπάρχει η καθημερινότητα που είναι λυμένη, που είναι σημαντικό. Αν δεν ήταν η καθημερινότητά μας λυμένη, τότε θα είχαμε προβλήματα. Και όχι μόνο στην πρώτη ομάδα, και στη δεύτερη και στους έφηβους. Σε όλο το τμήμα. Δεν μιλάω για την αντρική ομάδα, δεν μιλάω για την γυναική ομάδα, μιλάω για όλο το τμήμα. Η καθημερινότητα που είναι τα απλά, η πισίνα, ο χυσμός, το υλικό. Οι μισθοί, όλα είναι οι μετακινήσεις, οτιδήποτε, οι γιατροί, οι φυσικοθεραπευτές. Έχουν ρυθμιστεί. Είναι όλα λυμμένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Είμαστε οργανωτικά αρκετά καλά. Θέλουμε να κάνουμε βήματα και γι' αυτό το λόγο έχουμε προσπαθήσει και φέτος να κάνουμε. Έχει μπει και ο στόχος ο ψηλός. Ένα άλλο δεύτερο που κάναμε φέτος και θα το καθιερώσαμε και στους άντρες και στις γυναίκες. Βγάζουμε όλα τα παιχνίδια στο κανάλι μας, στο live streaming. Α, το οποίο είναι το. Είναι το panionospolo.gr, δηλαδή από το site του τμήματος, ναι. Μπαίνει στο YouTube, μπορεί να παρακολουθήσει. Έχετε κάνει κανάλι στο YouTube, δηλαδή. Μπράβο, όλα τα παιχνίδια. Επόμενος στόχος είναι όλες τις διοργανώσεις οι οποίες συμμετέχει ο Πανιώνιος, δηλαδή και στους έφηβους και στους νέους και στις νεάνιδες, να μπορέσουμε κάτι αντίστοιχο να δείξουμε στον κόσμο. Αυτό που είπατε τώρα ισχύει και για το γυναικείο. Ναι, άντρες, γυναίκες είναι όλα στο κανάλι του Πανιωνίου. Στο YouTube. Να το πούμε όποιος θέλει να παρακολουθείς. Ναι, είναι μια ευκολία τώρα λόγω και COVID νομίζω ότι εξυπηρετεί. Κάτι θέλεις να πεις, Γιώργο, σχετικά με τη συνέχεια, μια που και εσύ ασχολείσαι με το άθλημα από πολύ μικρός. Πόσο σημασία έχει ένας αθλητής να είναι το σύλλογο, εσύ να έχει ζυμωθεί από τους έφηβους, τους νέους κτλ.
Εσύ δηλαδή, έχω γνωρίσει τον Πανιόνιο, ήρθε σε ένα γνώριμο περιβάλλον, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, είναι σημαντικό. Ήταν ο κύριος Μπουζαλάς τότε, ήταν ο κύριος Μπουζαλάς δύο χρόνια. Ο κύριος Μπουζαλάς ήταν στη δεύτερη φορά που επέστρεψα ουσιαστικά. Που επέστρεψε. Ναι. 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 Εκεί γνωριστήκαμε πρώτη φορά. Όπως είπε και ο Κώστας, είναι κύριος πυλώνας. Συνάντησες κάποιους αθλητές που είχες πει και ίσως. Ήμασταν, ναι, ήμασταν έτσι 4-5 παιδιά που ήμασταν από τις ακαδημίες, από μικρή. Βέβαια είχαν φύγει. Άλλη διαδρομή. Φύγει και κάποιοι μαζί μου και είχαμε πάει ο Διονύσης Θοδός, ας πούμε. Ναι. Είχατε κάποιες διαδρομές, αλλά πάλι συναντηθήκατε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι σημαντικό το περιβάλλον να είναι γνώριμο για έναν αθλητή, αλλά εντάξει, σε αυτό βοηθάνε και οι συμπαίκτες και οι προπονητές και η ομάδα και αυτό που είπε ο Κώστας, ότι το περιβάλλον είναι υγιές, η καθημερινότητα είναι λιμένη. Οπότε και είναι πιο εύκολο να φτιάξει το οικογενειακό κλίμα, αν δεν σε απασχολούν άλλα. Εννοείται. Και είσαι μόνο στην πισίνα και στην προπονητή, δεν είναι. Εννοείται. Άμα έχει το κεφάλι σου άλλα, τώρα τι φιλίες και τι κλίμα. Τα καπελώνει όλα το πρόβλημα. Σίγουρα, εντάξει, κάποιες φορές ίσως και οι φιλίες και το καλό κλίμα στην ομάδα να είναι μεγαλύτερα από το ότι ας πούμε μπορεί να χάσει ένα μισθό από μια ομάδα, ναι. Από έναν κακό... Ναι, κακό παράγοντα, ναι. Ναι. Αλλά όχι, στον Πανιόνιο όλα αυτά είναι λιμένα, το περιβάλλον είναι πολύ υγιές, η ομάδα έχει τρομερό κλίμα. Και με τα παιδιά, δηλαδή πολλοί από εμάς είμαστε και σε εθνικές ομάδες μαζί και στη Βουλιαγμένη έχουμε αγωνιστεί με κάποιους. Έχεις και συμμετοχή στην εθνική ομάδα και εφήβων ή... Στα junior, ναι. Εφήβων και παιδιά, ναι. Ναι. Ωραία. Οπότε έχετε όλοι συνειδητοποιήσει ότι ο στόχος είναι υψηλός φέτος. Εντάξει, είναι πολλά παιχνίδια μέχρι τα play-off βέβαια. Σίγουρα. Η στόχη είναι υψηλή φέτος. Σίγουρα κάθε χρόνο λέγαμε να πηγαίνει ομάδα καλύτερα από πέρσι. Πέρσι τι είχαμε δερματίσει. Έβδομη. Οπότε θέλουμε δύο θέσεις πάνω. Μήνυμα, έτσι. Λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω δεν το μεγάλο στοίχημα είναι να έχουμε διάρκεια φέτος. Γιατί είναι μεγάλο το πρωτάθλημα και είναι πολλά τα παιχνίδια. Έχουμε δείξει ότι είμαστε ικανοί και η ομάδα έχει ταλέντο. Το θέμα είναι να έχουμε διάρκεια. Και να μην υπάρχουν οι δραματισμοί που λέμε. Το άθλημα αυτό είναι πολύ σωματικό. Είναι, και... είναι μια μεγάλη χρονιά. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα γιατί είναι το στοίχημα, δηλαδή, έχουμε βάλει στόχο ψηλά, που όμως αυτό το στόχο τον έχουν βάλει αρκετές ομάδες, δηλαδή δεν τον βάλαμε μόνο εμείς. Δηλαδή υπάρχουν 4-5 ομάδες που έχουν βάλει τον ίδιο στόχο. Το σημαίνει ότι οι πιθανότητες είναι 20% αν θα το πάρουμε στατιστικά. Εντάξει. Α, και από τον άλλον όμιλο εννοείς. Ναι, οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα έχουν βάλει, 5 ομάδες έχουν βάλει τον ίδιο στόχο που έχουν βάλει εμείς. Ναι. Οι πιθανότητες είναι 20%. Ναι. Εάν θέλουμε οι πιθανότητες να γίνουν παραπάνω, πρέπει να έχουμε διάρκεια, πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ. Να έχουμε τη στήριξη του κόσμου που δείχνει ότι είναι κοντά. Πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Υγεία σε πολλά επίπεδα και από θέμα τραυματισμών αλλά και λόγω της κατάστασης, λόγω COVID, είναι και αυτό. Είναι και αυτό κάτι που... Ένας παράγοντας που πολλές φορές αποσυντονίζει. Εσείς είστε αναγκασμένοι να κάνετε τεστ, φαντάζομαι, όπως όλα. Εμείς στην ομάδα είμαστε όλοι εμβολιασμένοι. Α, είμαστε εμβολιασμένοι όλοι. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τεστ. Αυτό δεν το ήξερα. Είναι και τα προσωπικά δεδομένα που δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά είμαστε όλοι εμβολιασμένοι. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι, σημαίνει, αλλά έχουμε μικρότερο ρίσκο. Αυτό λένε όλοι οι γιατροί. Έχουμε μικρότερο ρίσκο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ. Ειδικά οι αθλητές είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι νέα παιδιά. Νέα παιδιά είναι, το αίμα του βράζει. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να δούμε πότε θα περάσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε να δώσουμε ένα ραντεβού. Πότε τελειώνει το regular season, υπολογίζεις χρονικά? Ραντεβού θα δώσουμε λοιπόν το Σάββατο στις 5.30 που το Σάββατο στις 5.30, αλλά ραντεβού για να πούμε κάποια αποτελέσματα και το regular season το κάνει. Τα πιο σημαντικά παιχνίδια για μένα είναι τα παιχνίδια που θα παίξουμε τον Απρίλιο, τα play-offs. Εκεί θα έχει τελειώσει το κανονική περίοδος. Εκεί η ομάδα που κερδίζει θα πετύχει τους στόχους της. Δηλαδή τώρα ναι, είναι ωραία, πραγματικά πρέπει να κερδίζουμε και τώρα. Αλλά η ομάδα που θα κερδίσει τον Απρίλιο είναι αυτή που θα πετύχει. Οπότε παίρνουμε εμπειρίες, δεν απογοητευόμαστε και πάμε για τον Απρίλιο που θα γίνει η ιστορία. Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά ότι όλα τα παιχνίδια τα δείχνει το κανάλι στο YouTube panionios-polo.gr. Yeah. Να πούμε και για τις κάρτες των 10 ευρώ διαρκείας που πρέπει να πάρουμε όλοι όσοι θέλουν να περάσουν μια βόλτα ή θέλουν να βοηθήσουν το τμήμα του συλλόγου που κρατά τις Πανιόνιες σημεία ψηλά.
και μπορεί να τους πάρει κάποιος τηλέφωνο τέλος του χρόνου και να τους πει: κύριε, ξέρετε, έχετε κερδίσει και ένα τριήμερο δώρο στην Ιθάκη. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για να πούμε και Παναγιώτη και κάτι μαζί, το δικό σου προτάσμα τελειώνει. Και σου υποχρεώσεις πάνε. Κοιτάξτε, είμαι εγώ, τελειώνω τελευταίος. Έχει πολλές ο ομίλους και γκρουπ και... Φιλοδοξούμε να τελειώσουμε τελευταίοι. Πόσοι προκρίνονται τελικά για την τελική φάση, λέω, από τους... Δεν είναι θέμα πρόκρισης, γιατί είναι πολλές υποχρεώσεις οι δικές μου. Τόσο στον νέο ανδρών, τόσο και στο εφήβων. Οπότε, ανάλογα... αν θα περάσουμε τις φάσεις και θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, οι ημερομηνίες πάνε προς το καλοκαίρι. Οπότε θα κάνουμε υπομονή. Και ελπίζουμε στις κλήσεις των εθνικών ομάδων. Σίγουρα. Να έχουμε κάποια παιδιά. Είναι και αυτός ένα στόχος του σωματείου. Ποιος είναι προπονητής εφήβων εθνικής? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία γίνονται κάποιες ζυμώσεις. Α, έγινε τη νέα διοίκηση, έτσι. Υπάρχει μια νέα διοίκηση και περιμένουμε και εμείς τις κρίσεις των καινούριων ομοσπονδιακών. Αφαθούν νέοι ομοσπονδιακοί. Και στην πρώτη ομάδα και στην Εθνική Ερών. Όχι, υπάρχει και εκεί ένα θρίλερ. Να φύγει ο Βλάχος. Όλα αυτά είναι φύγει. Βλάχος δεν είναι ο προπονητής, νομίζω ότι σε μικρή αυτή τη στιγμή τυπικά δεν υπάρχει προπονητής στην Εθνική Αντρών, γιατί έχει λήξει το συμβόλαιο του Θοδωρή του Βλάχου. Υπάρχει φυσικά μια φημολογία ότι θα συνεχίσει. Τα αποτελέσματα είναι με το μέρος του, δεν το συζητάμε. 100% είναι επιτυχημένος. Να πούμε ότι η Εθνική στο άθλημα που είστε, Γιώργο, είναι η μόνη ομάδα που δεν συζητάμε για Ολυμπιακούς. Η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που ξέρουμε ότι θα πάει στο Ολυμπιακό είναι η ομάδα του Πόλου. Ναι, σωστά. Όλοι οι άλλοι παίζουν προγραμματικά να μπει η ομάδα του Πόλου. Μα για να ρωτήσω, παίζει προγραμματικά και η ομάδα του Πόλου, δεν παίζει. Αλλά περνάει στα προγραμματικά κάθε φορά για την Ολυμπιάδα. Ναι. Έχει βάλει ψηλά τον πύχη. Έχει βάλει ψηλά τον πύχη και είσαστε σε ένα άθλημα που είναι και για εσά έρισμα μέσα από το σύλλογο να καταφέρετε να φτάσετε στην Εθνική. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Καλή προπόνηση τώρα. Να πούμε ότι τα παιδιά ήρθαν νωρίτερα εδώ πέρα πριν την προπόνηση για να μας πούνε έτσι για το τμήμα ειδήσεις, νέα και προοπτικές. Και θα τα πούμε πάλι. Μακάρι να είμαστε στα play-off και να τα πούμε λίγο πριν τα τελικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν να έχετε. Γεια σας.